Τότε λέγει προς αυτούς, «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου». Που σημαίνει ότι όταν είσαι τόσο πολύ θλιμμένος και βεβαρημένος, υπάρχει κάποιος που μπορεί να σε καταλάβει. Υπάρχει τουλάχιστον ένας, για να μην πω μόνο ένας, που μπορεί να σε καταλάβει. Και αυτός είναι ο Χριστός. «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου». Η ίδια η ζωή είναι έτοιμη να γευθεί θάνατον. Για ποιον? Για σένα που διαλογίζεσαι και λες, «Γιατί Κύριε με άφησες? Γιατί Κύριε με εγκατέλειψες? Γιατί Κύριε δεν ενεργείς? Γιατί Κύριε δεν απαντάς?» Για σένα που μονολογείς και διαλογίζεσαι μέσα σου όλα αυτά, η ίδια η ζωή λέει, «Είμαι περίλυπος έως θανάτου». Ο δυνατός για σένα γίνεται αδύναμος. Είναι σαν να λέει, από την αγωνία μου, από την αδημονία μου, η καρδιά μου πάει να σπάσει. Δεν ξέρω αν ως άνθρωπος θα αντέξω αυτό τον ανήφορο. Και όλα αυτά ο Κύριος τα κάνει για ποιον? Για σένα και για μένα. Όλα αυτά τα υπέστη, αδέλφια, ο Κύριος για όλους εμάς. Δεν θα μας αφήσει εμείς να μην τον αφήσουμε. Δεν θα μας αφήσει εμείς να μην τον αφήσουμε. Εμείς να μην λησμονήσουμε εξαιτίας του δύσκολου παρόντος ή των αυριανών επωδύνων γεγονότων, ότι ο Κύριος για εμάς έγινε άνθρωπος. Ο Θεός γίνεται για εμάς κάτι που δεν είναι. Δόξα να έχει ο Θεός, δόξα σε το Θεό. Δεν θα σε αφήσει αυτός που άφησε τα παλάτια της δόξης και έγινε όμοιος με σένα. Ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Πήρε το σχήμα σου. Ενδύθηκε σάρκα και οστά όπως εσύ. Έγινε τέλειος άνθρωπος, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Για να μην περάσει ποτέ από το νου σου ότι ο Θεός απλά και μόνον είναι μία ανωτέρα δύναμης η οποία απλώς αρέσκεται εις το να εντέλεται, εις το να εκδίδει φυρμάνια, αδιαφορώντας αν εγώ ή εσύ μπορούμε να τα εκτελέσουμε όλα αυτά. Ο Θεός είναι ένας Θεός που έγινε άνθρωπος. Είναι ένας Θεός που σε καταλαβαίνει. Ό,τι περνάς πριν από εσένα, εκείνος το πέρασε. Περίλυπος λοιπόν είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ. Για να περάσετε όλη αυτή την επερχομένη τρικυμία, μείνετε εδώ. Για να μην σας κυριεύσει ο πειρασμός, μείνατε εδώ. Όχι αλλού. Όχι σε ιδιωτικές δραπετεύσεις. Όχι να ξεδώσω από εδώ και από εκεί. Δεν θα σε βοηθήσει αυτή η δραπέτευση. Έρχεται μεγάλο κύμα. Έρχεται μεγάλη καταιγίδα. Έρχεται μεγάλη ανεμοθύελα. Πώς θα αντέξεις? Πού θα αντέξεις? Μείνατε εδώ. Γι' αυτό λέει ο προφήτης. Λαέ μου, εισέλθε εις τα ταμεία σου δύο λίγων καιρών, εωσού παρέλθει η οργή. Γιατί εάν το κύμα μας βρει μπροστά από το βράχο ή πλάι στο βράχο ή μακριά από το βράχο, τότε αυτό το κύμα θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Εάν όμως το κύμα μας βρει πίσω από το βράχο, δηλαδή πού? Στη Γεσθημανή, στα γόνατα, στην προσευχή, τότε όσο μεγάλο και αν είναι το κύμα, θα προσκλούσει επάνω στο βράχο, στο Χριστό, και θα διαλυθεί. Γι' αυτό λέει ο ψαλμοδός, «Εσύ Κύριε με περιεσκέπασας με ευμένεια ως με ασπίδα». Κάνε ασπίδα σου σήμερα το Χριστό. Κάμε ασπίδα σου στο Χριστό μένοντας την προσευχή. Και μην προσπαθείς να βρεις ανάπαυση ή ανακούφιση οπουδήποτε αλλού. Μην πας να ξεδώσεις αλλού. Προσωρινά μπορεί να ξεδώσεις. Το πρόβλημα δεν λύνεται. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να σε συντηρήσει και να σε ενδυναμώσει ώστε να περάσεις μέσα από όλα αυτά νικητής είναι ο Χριστός.